Λίλια Χάμερ, πρωταθλητές Ευρώπης από τη Ρωσία, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον χορό στον πάγο, στο χρυσό βάλς. Οξάνα Γκρίσουκ, Ευγέννη Πλάτοφ και θα δούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ζευγάρια να εκτελούν τον ίδιο χορό. Τι κοιτάνε οι κριτές, τι ζητάνε οι κριτές. Έχουμε δύο βαθμούς. Στον πρώτο βαθμό λοιπόν κοιτάνε το στυλ, τον τρόπο της χρησιμοποίησης των κόψεων της λάμας του παγοπέδιλου, το εάν ο χορός είναι κυλάει αβίαστα, εάν το ζευγάρι έχει μια συνεχή ροή αβίαστη πάνω στον πάγο, και η δεύτερη βαθμολογία είναι αν έχουν ενότητα, ενότητα πάει στην πρώτη βαθμολογία, και αν έχουν αυτό που λέμε στυλ, timing και έκφραση. Βλέπετε εδώ πόσο σημαντική είναι η χρήση που κάνουν των edges, αυτό που λέμε των κόψεων του πάγου, και πόσο κοντά είναι, πόσο ενότητα υπάρχει ανάμεσα στους δύο αθλητές. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους χορούς και από τους καλύτερους ερμηνευτές αυτού του χορού, του χρυσού βάλς, ήταν η Κλίμοβα και ο Παναμαριένκο, και αναγκάστηκαν οι κριτές να απλοποιήσουν κάπως το χορό, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια είχαν πρόβλημα με το χορό αυτό. Για να δούμε τι βαθμό θα τους δώσουν οι νέα κριτές. Υπάρχουν διαφορές, όσο και αν φαίνεται είναι δύσκολο να τις δει κάποιος που δεν είναι ειδικός ή κάποιος που ίσως δεν έχει κάνει και δεν έχει χορέψει πάνω στον πάγο. 5-6, 5-7, 5-8, 5-6 δεν είναι εκπληκτική βαθμολογία, είναι κάτι που μπορεί να το περάσουν. 5-6 τους δίνει ο κριτής από τη Λιθουανία, 5-8 τους δίνει η Ρωσία, και η βαθμολογία για το timing και την έκφραση είναι 5-8, και έχουμε και 2-5-9 από την Ρωσία και την Ιταλία. Μπορεί λοιπόν κάποιος να περάσει μπροστά.